Ταξιδεύοντας από την Ιερουσαλήμ προς τον Ιορδάνη ποταμό, η έρημος απλώνεται απέραντη. Μερικοί μόνο αμόλοφοι διαταράσσουν την αρμονία του τοπίου. Οι χωματόδρομοι της Ιεριχούς δεν βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τον Ιορδάνη ποταμό, ωστόσο χρειάζεται αρκετή ώρα για να τους διανύσει κανείς, ώστε να φτάσει στο ακριβές σημείο όπου βαφτίστηκε ο Ιησούς. Η περιοχή αυτή είναι στρατιωτική περιοχή και είναι υπό την κατοχή των Ισραηλινών και βρίσκεται στα σύνορα με την Ιορδανία. Η περιοχή της βάφτισης του Θεανθρώπου. Η περιοχή της βάφτισης του Θεανθρώπου είναι αυστηρό-στρατιωτική. Δεξιά και αριστερά υπάρχουν σειρματοπλέγματα και Ισραηλινοί στρατιώτες επιτηρούν τον τόπο. Χιλιάδες επισκεπτών όμως από όλα τα μέρη του κόσμου βαφτίζονται στα νερά του Ιορδάνη για να ονομαστούν χατζίδες και να πάρουν την ευλογία της αναβίωσης. Οι βαφτιζόμενοι φορούν ένα λευκό ένδυμα που συμβολίζει την καθαρότητα της ψυχής και μπαίνουν όπως ακριβώς μπήκε και ο Ιησούς στα νερά του ποταμού για να τον βαφτίσει ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Στον τόπο της βάφτισης του Ιησού, πάνω στη σπηλιά του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, υψώνεται το Ελληνοορθόδοξο Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου. Από αυτό πέρασαν οι Εβραίοι στη γη της Επαγγελίας, σύμφωνα με τις γραφές. Η πρόσβαση των προσκυνητών στην Ιεράμονη του Προδρόμου δεν είναι πάντα εφικτή, καθώς βρίσκεται στην περιοχή της Νεκρής Ζώνης με τα σύνορα της Ιορδανίας. Αλλά η γιορτή των Θεοφανίων κάθε χρόνο τον Ιανουάριο είναι λαμπρή. Βάπτιση στον Ιορδάνη ποταμό. Είναι ο πιο σημαντικός ποταμός της Αγίας Γης. Σχηματίζεται από τρία υδάτινα ρεύματα. Το όνομα Ιορδάνης προέρχεται από την σημητική λέξη Ιαράντ που σημαίνει ορμητικός. Στις όχθες του Ιορδάνη ποταμού, απέναντι από την Ιεριχώ, χωρίστηκαν οι 12 φυλές του Ισραήλ πριν τον διαβούν για να μπουν στη γη της Επαγγελίας. Ο Ιορδάνης ποταμός είναι η κύρια, η υδατική αρτηρία του Ισραήλ που διασχίζει τη χώρα από τον βορρά προς τον νότο και αποτελεί τα φυσικά σύνορα με την Ιορδανία. Το βάθος του Ιορδάνη και το πλάτος του ποικίλουν. Ο Ιορδάνης, εκτός από τον πρωτεύοντα ρόλο που έπαιξε και συνεχίζει να παίζει στην οικονομική ανάπτυξη του Ισραήλ, συνδέθηκε με πολλά θρησκευτικά και ιστορικά γεγονότα. Στον τόπο της βάφτισης του Χριστού, χιλιάδες κόσμου φτάνουν καθημερινά από όλα τα σημεία του πλανήτη για να βαφτιστούν στα νερά του Ιορδάνη και να ζήσουν την εμπειρία των Θεοφανίων.
Ευχαριστώ. A estos peregrinos renovados con bautismo del Jordán y concédeles que siempre vivan de tu Espíritu Santo escuchando la voz del Padre. No. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre renovados en el Espíritu, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. E adesso chi vi riacca comincia. No. Voy a llevar un poquito de agua. Las tengo ahí. Como tengo una estatua, ahora me toca la estatua. Πριν ο κύριε Παύλου και πάψουν οι μόνοι οι Ιορδάνοι που πιστεύετε με εξάμεινου και αγιά σα τα είδατε και ευλόγησαν πάντα σε εμά του διακρίσεω των εαυτών αυτιένων συνένοντα τα δουλειά του πρόσχημα. Και άξιο δούμε να σα πιστεύετε τον αγιασμό σα και του πίτα του του μεγαλύτερου του πατέρου και γενέστε γύρω κύριε η υγεία ψυχή και σώματο. Σιγαρού αγιασμό των ψυχών και σωμάτων ημών και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε συν το ανάρκο σου πατέρου και τον αγίου και αναθώ. Σε
Βοήθειά σα. Αν δηλώσει, βοήθειά μα. Ναι, βοήθειά σου. Άξι, μπράβο σα. Κάνε δηλώσει τα παιδιά σου τα υπόλοιπα. Δεν πάει καλά, για δρύμα. Δεν ξέρω, δεν πάει καλά.